Αγαπητέ μου Φάνη, καλημέρα. Καλημέρα σε όλες και όλους, ευχαριστώ πάρα πολύ για την Εμείς επικοινωνία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που βρίσκεσαι κοντά μας και δυστυχώς για ακόμα μια φορά, όχι για τίποτα ευχάριστο, αλλά για μια επέτειο τραγική που αφορά στον ελληνισμό της Κωνσταντινούπολης. Δεν κακό να μην γες καλού. Θεωρώ ότι κάθε τραγικό, επώδυνο, δραματικό γεγονός τόσο στη ζωή μας όσο και στο συλλογικό μας είναι, στο συλλογικό μας σώμα, στο συλλογικό μας γίγνεσθε, πρέπει να έχει και κάποια νοήματα, πρέπει να έχει και κάποιους συμβολισμούς και φυσικά να έχει και έμπνευση έτσι ώστε πρώτον να μην επαναληφθεί και δεύτερον να τιμωρηθεί. Εδώ σε ό,τι αφορά αυτό το πογκρόμ, το οποίο κατά τη γνώμη μου μπορεί να συγκριθεί μόνο με τις ναζιστικές νύχτες των Κρυστάλλων ή με την νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου ή με τα πογκρόμ τα οποία έγιναν αντίον εθνοτικών ή άλλων ομάδων, αφορά ένα ζήτημα το οποίο κατά τη γνώμη μου σχετίζεται με την ιστορία της ανθρωπότητας. Δηλαδή κανείς μα κανείς, είτε είναι χριστιανός είτε δεν είναι, είτε Έλληνας είτε δεν είναι, δεν μπορεί να βγάλει από το μυαλό του τη συμβολή της Κωνσταντινούπολης και ιδιαίτερα του ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης στο παγκόσμιο οικονομικό, πολιτικό και φυσικά πολιτισμικό γίγνεσθε. Το γεγονός δηλαδή ότι πριν 65 χρόνια, 66 πλέον συμπληρωμένα και βαδίζουμε για τα 67, έγινε ένα πογκρόμ το οποίο, όπως σας είπα και προηγουμένως, αναφέρεται, σχετίζεται και συνδέεται μόνο με τραγικές στιγμές της ανθρωπότητας, οι οποίες τιμωρήθηκαν, μην ξεχνάμε ότι η νύχτα των Κρυστάλλων οδήγησε στο ναζιστικό καθεστώς, στο δράμα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά και στη δίκη της Νιρεμβέργης, όπου τιμωρήθηκαν οι Ναζί εγκληματίες. Εδώ έχουμε ένα σχέδιο το οποίο αφενός οργανώθηκε, προγραμματίστηκε και υλοποιήθηκε από την Τουρκία με εξακριβωμένα και τεκμηριωμένα πλέον στοιχεία. Και δεύτερον, έχουμε ένα έγκλημα το οποίο παρότι στήθηκε από ένα οργανωμένο κράτος, το οποίο χρησιμοποίησε το παρακράτος για να το υλοποιήσει, δεν υπάρχει μέχρι σήμερα καμία τιμωρία. Αντιθέτως, το θράσος του θήτη, το θράσος του υπευθύνου, το θράσος του δολοφόνου, όχι μόνο αρνείται να αναγνωρίσει τα εγκλήματά του εναντίον του ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης, της Ήμβρου, της Τενέδου, ακόμη και των Ελλήνων στρατιωτικών που ήταν τότε εκείνη την περίοδο στη Σμύρνη, αλλά έχει ακριβώς αυτό το θράσος να δείχνει με το δάχτυλο την Ελλάδα για την καταπίεση των Ελλήνων μουσουλμάνων πολιτών. Αν είναι δυνατόν, ναι. Αν είναι δυνατόν. Το γεγονός ότι υπάρχει μια καταγραφή, μια απόδειξη, μια αντίληψη, μια προσέγγιση που αφορά ένα ιστορικό γεγονός που σχετίζεται με την προσπάθεια και εν τέλει γεγονός αυτό είναι, να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, προσπάθεια εξαφάνισης του ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης το 1955 που ακολούθησε τις απελάσεις του 1964. Σωστά. Παρένθεση. Η ταινία «Πολίτικη κουζίνα» είναι από τις πιο ωραίες πραγματικά διαστάσεις που μπορεί να δώσει ένας καλλιτέχνης εν προκειμένου Τάσο Μπολμέτης με τους ηθοποιούς και με την καταπληκτική μουσική της Ρεμπούτζικα στο τι συνέβη στην Κωνσταντινούπολη, το τι συνέβαινε στην Κωνσταντινούπολη πριν τις απελάσεις και τους διωγμούς. Mm-hmm. Κλείνει η παρένθεση γιατί πρέπει να ξέρουμε ότι το 1955 στην Κωνσταντινούπολη ζούσαν χιλιάδες Έλληνες, είχαν τις δικές τους περιουσίες, τις δικές τους επιχειρήσεις, τις εκκλησίες, τα ιδρύματά τους και μέσα σε 9 ώρες όλα αυτά εξαφανίστηκαν. Γιατί υπήρξε ένα οργανωμένο σχέδιο με πρόφαση τον απελευθερωτικό αγώνα των Ελλήνων στην Κύπρο, όπου ένας πράκτορας από το προξενείο της Τουρκίας στην Κομωτινή τότε έκανε τον φοιτητή και τον φύλακα, ναι, στο προξενείο της Θεσσαλονίκης όπου δήθεν γεννήθηκε ο Κεμάλ. Η αλήθεια είναι ότι το σπίτι αυτό δεν έχει καμία σχέση με την τοπογέννηση του Κεμάλ. Εκεί ζούσε η προσφυγική οικογένεια Σεραφιμίδη. Ο Μεταξά, για λόγους της ελληνοτουρκικής φιλίας και για τους δικούς του λόγους, δώρησε αυτό το σπίτι στην Τουρκία και από τότε στήθηκε μια προβοκάτσια όπου δήθεν καταστράφηκε από εκρηκτικό μηχανισμό η οικία του Κεμάλ. Αποδείχθηκε ότι τη βόμβα την έβαλε ο φύλακας καταγόμενος από την Κομωτινή, ο οποίος διέφυγε με το διπλωματικό αυτοκίνητο στην Τουρκία και μετά έγινε πράκτορας της τουρκικής μυστικής υπηρεσίας, ακόμα και νομάρχης, ναι, διετέλεσε. Mm-hmm. Και αποδείχθηκε ότι αυτή η προβοκάτσια που στήθηκε είχε ως αποτέλεσμα το τουρκικό κράτος και το παρακράτος να οργανώσει τη δίωξη, ένα πογκρόμ, τη λαϊλασία των ελληνικών περιουσιών και φυσικά τη δολοφονία Ελλήνων και Ελληνίδων. Mm. Εδώ πρέπει να σταθώ σε δύο ζητήματα. Πρώτον, τη δολοφονία 30 Ελλήνων με άγριο τρόπο, επώδυνο, τραγικό, που θυμίζει σφαγές της Χίου, σφαγές της Κάσου,
σφαγές στην Κωνσταντινούπολη και 1921, σφαγές στη Σαμοθράκη, σφαγές στα Ψαρά, γενικώ σφαγές. Και το δεύτερο, το βιασμό, 2.000 Ελληνίδων, ο οποίος βιασμός δεν καταγράφηκε πουθενά. Είναι ένα συγκλονιστικό κομμάτι το οποίο μαζί με την καταστροφή των περιουσιών, οι οποίες περιουσίες σήμερα υποτίθεται ότι είναι τουρκικών συμφερόντων, είναι περιουσίες οι οποίες λαιλατήθηκαν, δικές μας περιουσίες, ελληνικές περιουσίες, οι οποίες μαζί με το βιασμό, δηλαδή το διαρκές επαναλαμβανόμενο έγκλημα το οποίο το έχει κάθε γυναίκα στο μυαλό της και στο σώμα της, συνιστά όχι απλώς απόδειξη και τεκμήριο του οργανωμένου εγκλήματος εναντίον του ελληνισμού, αλλά και μια προσπάθεια, κανένα έγκλημα εναντίον της ανθρωπότητας δεν παραγράφεται όσα χρόνια και αν περάσουν, να κοιτάξει ακόμα και σήμερα η ελληνική δημοκρατία να απαιτήσει την παραδειγματική τιμωρία των υπευθύνων και δεύτερον να αποδοθούν οι περιουσίες στους δικαιούχους. Σωστά. Δεν μπορεί να συνεχίζεται αυτό το έγκλημα, κυρίως, όπως είπα και στην αρχή, να δείχνει με φράσεις ο θήτης, ο δολοφόνος και ο υπεύθυνος ότι η Ελλάδα καταπιέζει ανθρώπους στην ελληνική επικράτεια. Μα έβλεπα εχθές, παρακολούθησα την δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Δένδια, από τις ελάχιστες φορές, δεν ξαναθυμάμαι εγώ, Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδος να λέει ότι δεν θα ξεχάσουμε και δεν ξεχνάμε ποτέ τα Σεπτεμβριανά εναντίον του ελληνισμού. Από τη στιγμή που δεν τα ξεχνάμε, όπως πολύ ορθά επεσήμανες, θα πρέπει να κάνουμε ένα βήμα επιπλέον όμως. Έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν θεωρώ ότι κανένα εθνικό θέμα, πόσο μάλλον ένα θέμα το οποίο αφαίρεται σε ανθρώπινες ζωές, δεν μιλώ για υλικά, δεν μιλώ για περιουσίες, δεν μιλώ για καταστήματα και επιχειρήσεις, μιλώ για ανθρώπινες ζωές. Μιλώ, αν θέλεις, ακόμα και για το εθνικό μας συνειδητό που αφορά την αυτοπεποίθηση, την αξιοπρέπεια και την υπερηφάνεια. Κανένα ζήτημα δεν πρέπει να μπαίνει ούτε σε εσωκομματικά, ούτε σε εσωτερικά ακροατήρια προκειμένου να ικανοποιηθούν βραχυπρόθεσμα ή μεσοπρόθεσμα συμφέροντα. Εδώ μιλάμε για ένα ζήτημα το οποίο αφορά όχι μόνο τον ελληνισμό, αλλά και την ανθρωπότητα. Γιατί δεν μπορεί να τιμωρείται ο Ναζί, ο οποίος διέπραξε τα εγκλήματα στην Ήδρα των Κρυστάλλων, ή να τιμωρούνται οι υπεύθυνοι των Μπογκρόμ και του στρατοπέδου συγκέντρωσης και να παραμένουν ατιμώρητοι εγκληματίες και να επαναλαμβάνουν ατιμώρητοι τα εγκλήματά τους στο Αιγαίο, στην Κύπρο και στη Θράκη. Αυτό πρέπει να τελειώσει. Και πρέπει να τελειώσει σήμερα, προκειμένου πρώτον να μην επαναληφθούν τα εγκλήματα τα οποία συνέβησαν και συμβαίνουν. Κάποιοι μιλούν, και το λέει το ίδιο ο Ερντογάν, κρυπτόμενος, θεωρώντας ότι η ελληνική μειονότητα στην Κωνσταντινούπολη, Ήμβρα και Τένεδο είναι η προμετωπίδα ή, αν θέλεις, είναι το κατάλληλο μέσω με το οποίο θα μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm. Λέει, εμείς σεβόμαστε τα δικαιώματα των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης. Mm. Αυτό είναι ένα μεγάλο ψεύδος, για να μην πω ότι είναι και η μεγαλύτερη ύβρις. Και το δεύτερο, η ελληνική δημοκρατία, απαιτώ ως Έλληνας πολίτης, δεν έχω μόνο υποχρέωση, έχω και δικαιώματα, απαιτώ από την ελληνική δημοκρατία να τιμωρήσει και να κινήσει έστω και τώρα όλες τις σχετικές διαδικασίες προκειμένου όχι μόνο να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι, αλλά να αποδοθούν και οι περιουσίες. Γνωρίζουμε τι γίνεται σήμερα με τις περιουσίες των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης που έχουν περιέλθει όλες στο τουρκικό δημόσιο, που έχουν λαιλατηθεί, που έχουν κανιβαλιστεί. Το 1955, μεταξύ των άλλων, κανιβαλίστηκαν και λαιλατήθηκαν περιουσίες που σήμερα είναι μεγάλοι ιδιοκτήτες που εξάγουν προϊόντα στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη. Σωστό. Να μιλήσω για έπιπλα, να μιλήσω για εφημερίδες, να μιλήσω για εκδοτικά συγκροτήματα, να μιλήσω για τουριστικούς κολοσσούς. Όλα ήταν ελληνικά. Η Τουρκία δεν καταδικάστηκε ποτέ για αυτό το έγκλημα το οποίο έγινε μπροστά στα όματα της πολιτισμένης Δύσης, το πολιτισμένης Δύσης με εισαγωγικά, πολλά μάλιστα. Και δεύτερον, η Τουρκία δεν καταδικάστηκε, άρα λοιπόν είχε την ανοχή της διεθνούς κοινότητας και κυρίως τη σιωπή και ολιγορία της Ελλάδας προκειμένου να συνεχίσει τα εγκλήματά της. Πολύ σωστά, εκεί θέλουμε να καταλήξουμε. Η ελλαδική πλευρά σιώπησε, δεν είδαμε καμία σοβαρή αντίδραση. Δηλαδή, όταν έγινε αυτό που συνέβη στην Κωνσταντινούπολη το 1955, η Ελλάδα ικανοποιήθηκε με μια ανάρτηση της σημαίας στο στρατιωτικό κομμάτι του Νατοϊκού Στρατηγίου της Μυρνής. Αυτή ήταν η ικανοποίηση.
όταν μόνο οι ζημιές που υπέστησαν οι Έλληνες και οι Ελληνίδες ήταν πάνω από 150 εκατομμύρια δολάρια, δηλαδή πολλά δισημερινά. Όταν γνωρίζουμε τι συνέβη μετά το 1955 και το πώς τελικώς εξελίχθηκαν τα πράγματα στην Κύπρο, στο Αιγαίο, όπου η Τουρκία για πρώτη φορά αφισβήτησε το καθεστώς, και τρίτον στη Θράκη, γιατί από τότε ξεκινάει η αφισβήτηση, η ολοκληρωτική αφισβήτηση της εθνικής κυριαρχίας και εθνικής ασφάλειας στη Θράκη. Και για να καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα. Επειδή τα λόγια έχουν τελειώσει και νομίζω ότι πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν κουραστεί από τα λόγια, αυτές οι δηλώσεις, αν δεν γίνουν πράξη, είναι κενές περιεχομένου. Άρα λοιπόν σήμερα όχι μόνο οι Κωνσταντινοπολίτες επιβιώσαντες ή οι Ιμβροί, οι Τενέδοι ζητούν δικαίωση, αλλά ζητούν δικαίωση τα θύματα αυτού του πογκρόμ, αυτή της σφαγής, αυτής της δίωξης που υπέστη ο ελληνισμός. Και είναι η στιγμή, νομίζω, καθοριστική, ειδικά σήμερα, να κινηθούν οι διαδικασίες προκειμένου η Τουρκία, και όταν μιλάμε για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα εναντίον της ανθρωπότητας, δεν υπάρχει καμία απολύτως παραγραφή, να κινηθεί η διαδικασία έτσι ώστε η Τουρκία να πάει στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Όπως πήγανε εκατοντάδες άλλοι ηγέτες καθεστώτα που διέπραξαν ανάλογα εγκλήματα. Ξέρεις τι σκέφτομαι, Φάνη, έτσι κλείνοντας την κουβέντα μας. Αν στη θέση της Ελλάδος ήτανε το Ισραήλ, σκέφτομαι ότι θα είχαν βρεθεί οι ένοχοι, θα είχαν δικαστεί και θα είχαν καταδικαστεί και οι περιουσίες θα είχαν αποδοθεί μέχρι δεκάρας. Μέχρι δεκάρας. Είναι πολύ σωστή η επισήμανση και νομίζω ότι καθορίζει και ένα πρόγραμμα ή μια διαδρομή ή μια οδό, αν θέλεις και ένα σχέδιο το οποίο πρέπει να έχει κάθε λαός, κάθε κράτος, κάθε χώρα, κάθε έθνος, το οποίο πρέπει και πρέπει, κατά τη γνώμη μου, να αξιοποιεί όχι μόνο όλα τα μέσα τα οποία διαθέτει η ιστορία του, αλλά κυρίως να αποδεχτεί την ιστορική του πορεία. Έτσι. Δεν μπορεί κανένα έθνος, πόσο μάλλον το ελληνικό, να συνεχίζει να ταΐζει το θηρίο με ενδοτισμό. Πρέπει να τελειώσει αυτή η ιστορία. Και πρέπει να τελειώσει σήμερα, ειδικά σήμερα που δοκιμαζόμαστε ποικιλοτρόπους. Ειδικά σήμερα που ζούμε σε σκοτεινές και δύσκολες εποχές. Πρέπει, θεωρώ, είμαι βέβαιος, πιστεύω ότι έφτασε στη στιγμή και ο ελληνισμός ως λαός να αναλάβει τις ευθύνες του, πιέζοντας, πράττοντας αυτό το οποίο αναλογεί το ιστορικό του καθήκον και το ιστορικό του χρέους. Θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε από την καρδιά μας, αγαπητέ μου Φάνη. Να είσαι πάντα γερός και δυνατός να είσαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ και αντεύχομαι. Καλή σας μέρα.